Το χαμόγελο στη σκέψη του Ιάκυνθου. Η ποιητική συλλογή με πλούσια εικονογράφηση της Γεωργίας Αναστασίου από τις εκδόσεις Δημιουργία. Θεατές, είμαστε μία ώρα μετά το συνηθισμένο χρόνο της εκπομπής. Έγιναν εδώ κάποιες ανακατατάξεις. Δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Από την επόμενη Παρασκευή, 6 με 8 θα είμαι εδώ, στο τακτικό μας ραντεβού, στην εκπομπή Πηγολαμπίδες, που επιμελούμε και παρουσιάζουμε πάρα πολύ αγάπη για όλους και όλες εσάς. Δεν έχω καμία μαγική συνταγή, εκτός από το ότι να είμαστε όλοι, ανά πάσα στιγμή, σε εγρήγορση και να έχουμε αγάπη για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η δική μου μαγική συνταγή. Όμως, επειδή έχουμε ένα θέμα σήμερα και ένα καλεσμένο με πολύ πολύ ενδιαφέρον και ο χρόνος μας είναι ακόμα λιγότερος, περνάω πάρα πολύ γρήγορα να σας συστήσω τον σημερινό καλεσμένο και να ξεκινήσουμε αμέσως την κουβέντα μας, η οποία πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο σημερινός λοιπόν καλεσμένος της εκπομπής είναι ο κύριος Γιώργος Ζέργας. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στον διάβλο μας, στον διάβλο τηλεφός, στον διάβλο των οικολόγων, που χαίρομαι πάρα πολύ όταν συνεχώς έχουμε καινούριους καλεσμένους και με τόσο πολύ πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, καλησπέρα σας, όπως και στους τηλεθεατές, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να πούμε έτσι δύο λόγια. Μεγάλη μου τιμή. Πιστεύω μεγάλη και μου εμένα, τιμή. Κυρία Αναστασίου. Μεγάλη μου τιμή, καλά. Γιατί θέλω να πω τώρα στους φίλους μας που μας βλέπουν και μας ακούνε ότι ο κύριος Γιώργος Ζέργας έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στο χώρο της τέχνης. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από εκείνον πάρα πολλά και να δούμε και πάρα πολλά για τα χρόνια που έχει προσφέρει τόσο πολύ στην τέχνη. Έχει σπουδάσει ηθοποιός, είναι ζωγράφος, έχει ανακατευτεί με πάρα πολλά, που πιστεύω ότι ό,τι και να πω τώρα είναι λίγο. Θέλω όμως να πω δύο λόγια για να... καταρχήν να ξεκινήσω με το quiz της σημερινής εκπομπής, το οποίο θα είναι τι σημαίνει η λέξη πεντοβολό. Η λέξη λοιπόν πεντοβολό, τι σημαίνει. Έχουμε στη διάθεσή μας τρία βιβλία, προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ζέργα, τα οποία είναι αυτά. Είναι το έργο του Κώστα Περάκη, δεν ξέρω αν φαίνεται και τόσο καλά, είναι λίγο το εξώφυλλο ηλουστρασιών. Ο Κώστας ο Περάκης, ο γλύπτης, ο χαράκτης και ο κεραμίστας, που αυτή τη στιγμή ζει ψηλά και μας κοιτάζει από ψηλά, εδώ και 2-2,5 χρόνια νομίζω. Δύο χρόνια. Σε λίγες ημέρες, που μας άφησε. Αλλά θα είναι συνεχώς κοντά μας και κοντά μας θα είναι και το έργο του και βεβαίως θα έχετε όλη την χαρά, θα έχουμε μάλλον όλη τη χαρά, να δούμε την παρουσίαση, θα το πούμε και αργότερα αυτό, που θα γίνει στο χώρο που διαθέτει ο κύριος Γιώργος Ζέργας την 1η Απριλίου. 1η Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 1η Απριλίου ήταν η μέρα γέννησή του. Είναι συμβολικά καθαρά. Συμβολικά η ημερομηνία έναρξης και 13, μέχρι τότε δηλαδή που θα διαρκέσει η έκθεση, είναι η μέρα του θανάτου του. Μάλιστα. Μια πώς ήρθανε και δέσανε αυτά, ε? Ναι. Καμιά φορά αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να φεύγει ένας άνθρωπος από κοντά μας και εμείς οι υπόλοιποι που μένουμε να συνεχίζουμε με τον ίδιο σεβασμό την παρουσίαση του έργου του, που νομίζω ότι για πάρα πολλούς φίλους, ειδικά στον χώρο της τέχνης, ήταν τόσο σημαντική η πορεία του. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος υπέροχος, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και όπως προείπα, ένας πολύ καλός άνθρωπος.
Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Αν δεν είσαι καλός άνθρωπος, δεν μπορεί να είσαι και καλός καλλιτέχνης, νομίζω. Έτσι, το πιστεύω κι εγώ. Γιατί όλο το συνέστημα βγαίνει στο έργο. Και το έργο, αυτό που βλέπουν οι θεατές, εμπεριέχει την ενέργεια του καλλιτέχνη. Και ακόμα και όταν δεν ξέρει προσωπικά τον καλλιτέχνη, εισπράττει αυτή την καλή ενέργεια ή την κακή ανάλογα μέσα από το έργο του. Ναι, και ο Κώστας Περάκης είχε αυτή τη δύναμη να μεταδίδει πολλά πράγματα μέσα από το έργο του και εμένα τουλάχιστον που ήμουνα και πολύ φίλος του κοντά με πλούτησε πάρα πολύ όπως και όλους τους γνωστούς και τους φιλότεχνους βεβαίως. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και τη χαρά οπωσδήποτε να θαυμάσουμε μερικά από τα έργα του που με μεγάλη ευχαρίστηση έτσι κάποιοι φίλοι μου τα δάνεισαν για να κάνουμε ακριβώς αυτή την αναμνηστική έκθεση. Θα είναι κάπου 35 έργα, γλυπτικά και ζωγραφικά και μέσα από εκεί βεβαίως όσοι δεν τον γνωρίζουν θα έχουν πολλά να αποκομίσουν και όπως προείπατε θα γνωρίσουν έστω και από όντα τον καλλιτέχνη. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό να συνεχίζεται η παρουσία των καλλιτεχνών, αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών που φεύγουν από τη ζωή και θέλω να πιστεύω ότι το έργο τους δεν χάνεται, συνεχίζεται μέσα από τους άλλους ανθρώπους και μέσα από την ιστορία. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του καλλιτέχνη, να αφήνει κάτι πίσω του το οποίο θα είναι χρήσιμο για τις επόμενες γενιές αλλά και για την ίδια του την πατρίδα. Έτσι κι αλλιώς είπατε ότι δεν χάνεται, αλίμονο. Ίσα-ίσα μαθητεύουμε με το έργο αυτών που φεύγουν και πλουτίζουμε και το, και, δικό τους... μας, και το δικό μας έργο, όσοι και είμαστε μας έργο, μέσα στο χώρο της τέχνης, οπωσδήποτε, αλλά κυρίως σαν το... κοινωνία ακριβώς, εννοώ ότι γινόμαστε πιο πλούσιοι. Αυτά τα έργα, από ό,τι ξέρω, σας τα δανείσανε κάποιοι φιλότεχνοι οι οποίοι τα έχουν. Ναι. Ευτυχώς ανήκουν αυτά τα έργα. Όμως ξέρουμε πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν καλλιτέχνες με πολύ ωραίο, μεγάλο έργο στη ζωή τους, σπουδαίο, όπου φεύγοντας από τη ζωή, τα έργα τους σαπίζουν σε κάποιες υπόγειες αποθήκες. Αν είναι υπόγειες και δεν είναι πουθενά ξεχασμένες με τίποτα άλλα πράγματα μαζί. Πιστεύω ότι ο προορισμός των καλλιτεχνών είναι να, όχι ο προορισμός, η μεγάλη τους πρόθεση είναι να εξασφαλίσουν το έργο τους μετά από το θάνατό τους. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο που πολλές φορές το σκέφτομαι και με απασχολεί και εμένα προσωπικά. Λέω, όταν θα φύγω εγώ κάποια στιγμή, αυτά όλα τα έργα που τα έχω κάνει με τόση αγάπη, άρα για πού θα πέσουν. Και πιστεύω ότι μέσα από το μυαλό των καλλιτεχνών πάντα περνάει αυτή η σκέψη. Ναι. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να περνάει ή όχι. Όταν ο καλλιτέχνης δημιουργεί, δεν σκέπτεται τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Έτσι, δηλαδή, δεν διέπεται από μία ματαιοδοξία. Από εκεί και πέρα. Είναι αυτό που ακούω τώρα, γιατί μου δίνει κουράγιο, βέβαια. Από εκεί και πέρα είναι θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού, θέματα των φιλότεχνων, του τι θα γίνει το έργο του εκλειπώντος. Δεν σκέπτεται ποτέ, νομίζω, όμως, ωστόσο, ο καλλιτέχνης τι θα συμβεί μετά το θάνατό του. Ο σκοπός του καλλιτέχνη είναι όσο να δημιουργεί. Ναι, όσο ζει, τι κάνει. Αυτό είναι. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ και έτσι το νιώθω κι εγώ σαν... Είναι πιο ωραίο αυτό που ακούω, αλλά εγώ εξομολογήθηκα ότι μου έχει περάσει αρκετές φορές και όχι μόνο προσωπικά για μένα. Ξέρω ότι τυχαίνει και γνωρίζω κάποιους καλλιτέχνες και λέω τώρα, φεύγοντας αυτός ο άνθρωπος, και ειδικά όταν είναι έτσι κάποιες ηλικίας, φεύγοντας αυτός ο άνθρωπος, το έργο του θα αναγνωριστεί, θα συνεχιστεί, θα αξιοποιηθεί, θα το αντιμετωπίσουν με σεβασμό. Με αυτό που είπατε πριν, ότι περνάει πολλές φορές από τη σκέψη σας κάτι τέτοιο, ίσως αφυπνίζει κάποιους άλλους. Ναι. Και οπωσδήποτε την πολιτεία. Ναι, ναι. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την αφυπνίζει, δεν ξέρω αν συμβαίνει. Ωστόσο και οι φιλότεχνοι ευαισθητοποιούνται και διασώζουν. Και από αυτούς έχουν διασωθεί, νομίζω, οι περισσότεροι καλλιτέχνες. Το έργο τους. Το έργο τους εννοώ. Ναι, βεβαίως. Να. Ο Κώστας Περάκης ήταν τηνιακός και ξέρουμε ότι στην Τίνο υπάρχει σπουδαία παράδοση στη γλυπτική, έτσι, και φαντάζομαι ότι και στην Τίνο θα βρίσκονται πολλά έργα του και πολλοί, έτσι,
ταινιακοί θα εκτιμούν και θα τιμούν πολύ την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να δημιουργηθεί και μουσείο. Σκέφτομαι εγώ, λέω τώρα εγώ, ναι, κάποια σχέδια έτσι πολύ μελλοντικά. Νομίζω ότι στην Τίνο δεν υπάρχουν έργα του. Κρατούσε από την Τίνο, ναι. Αλλά είχε από ό,τι ξέρω, όχι, γεννήθηκε στην Αθήνα. Ναι. Και από ό,τι ξέρω δεν νομίζω ότι υπάρχουν εκεί ιδιωτικές συλλογές που να περιέχουν το, mm-hmm. ναι, έργο. Το έργο του. Ναι. Ναι. Όμως θα έπρεπε, γιατί ξέρουμε ότι ο τόπος έτσι... ο τόπος που υπάρχει μια παράδοση σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, κατηγορίες με την έννοια καλλιτεχνών, πολιτικών κτλ. Κτλ. Καλά είναι να υπάρχει μια έτσι τιμητική αναφορά τουλάχιστον. Έτσι. Θα έρθω στα λόγια που είπα πριν, ότι ναι. είναι θέμα κράτους πια, ναι. δεν είναι. Μα γι' αυτό τα λέμε από εδώ, μήπως και μας ακούσουν κάποιοι. Και αφυπνιστούν. Μήπως, ναι, μήπως, λέω, μήπως γίνει κάποιο θαύμα. Μπορεί να γίνει το θαύμα, και να γίνει, δεν το πιστεύω, γιατί τέτοιο. Εγώ τουλάχιστον 40 και χρόνια που αγωνίζομαι για κάτι ναι. τέτοιο, δεν έχω δει να συμβαίνει τίποτε. Ναι. Τίποτε ναι. Με κεφαλαία γράμματα, ναι, εννοώ. Ναι. Έτσι, είναι πάντως από τη μια λυπηρό, αλλά από την άλλη δεν χάνουμε ποτέ την αισιοδοξία μας, ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος που μας ακούει, κάποιος που έχει τη δυνατότητα να κάνει την πρώτη κίνηση και πίσω να ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι. Ας πούμε, όπως εσείς, έχετε ξεκινήσει εδώ και παραπάνω από 40 χρόνια. 40 χρόνια έχω το πνευματικό κέντρο ναι. του στην Αθήνα, το ναι. Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου. Όπου θα παρουσιαστεί και η έκθεση η αυτή. Η έκθεση, ναι, απέναντι ακριβώς από τη στάση Αττική του μετρό. Του μετρό, ναι. Όπως οδός... 20 χρόνια υπάρχει ένα άλλο ολοκληρωμένο. Πνευματικό κέντρο στο Δασκαλείο Κερατέας, ναι. Όπου και στις δύο περιπτώσεις είχα κάνει μια αποκέντρωση η οποία ερχόταν από το μέλλον. Ακριβώς. Ήταν τότε που το κάνατε, είσαστε προφήτης, γιατί εκείνη την περίοδο κανένας δεν είχε τολμήσει να κάνει ένα τόσο μεγάλο βήμα έξω από το κέντρο και μάλιστα στην Κερατέα σε ένα χώρο που φαντάζομαι τότε θα ήταν τα δέντρα κι εσείς, έτσι. Έτσι ακριβώς ήταν. Ή εσείς και τα δέντρα. Έτσι ακριβώς ήταν, αλλά καθόμουν ναι. και αγνάντευα και ονειρευόμουν και... Πέτυχα τελικά αυτό που ήθελα. Έχει γίνει ένα θεατράκι υπαίθριο κάπου 150 θέσεων. Ναι. Έχει γίνει μία αίθουσα εκθέσεων, διαλέξεων και. Εκεί όταν επειδή ξέρω ότι την εκπομπή μας την παρακολουθούν πολύ φιλότεχνοι και ευτυχώς άνθρωποι με ήθος και μόρφωση. Αυτό έχει αποδειχτεί από τα 3 χρόνια που είμαι εδώ και στην επαφή που έρχομαι μαζί τους. Αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, αν θέλει κάποιος ας πούμε, να κάνει μία έκθεση ή να παρακολουθήσει μία συναυλία ή οτιδήποτε, έρχεται σε επαφή με εσάς και ναι. από εκεί και πέρα το συζητάτε και διοργανώνεται αυτή η έκθεση. Ναι, ναι, ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο στον αέρα για τους φίλους που βεβαίως, ενδιαφέρονται. Πρώτα το τηλέφωνο του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου. Ωραία. 86 41 322. 86-41-322, για όσους ενδιαφέρονται, επίσης να πω ότι αυτό το τηλέφωνο είναι του χώρου όπου θα παρουσιαστεί αυτή η έκθεση με τα γλυπτά του Κώστα του Περάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος, ήταν μάλλον και είναι και θα είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, γλύπτης, που έχει φύγει από κοντά μας εδώ και 2 χρόνια. Και ο κύριος Γιώργος Ζέρεγκας, με την ευαισθησία που τον διέπει, παρουσιάζει αυτά τα έργα με ένα ποτηράκι κρασί, όπως λέει και στην πρόσκληση, και να συζητήσουμε όλοι μαζί περί τέχνης και γενικά περί σχέσεων των ανθρώπων, που πιστεύω ότι και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν εκλείψει τελείως από την σημερινή κοινωνία, αλλά που κάποιοι επιμένουμε και κάποιοι θα καταφέρουμε να εξακολουθήσουν οι ανθρώπινες σχέσεις να είναι ανθρώπινες. Έτσι κι αλλιώς, άλλωστε πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και το συζητάμε ότι οι λίγοι πετυχαίνουν πάρα πολλά. Οι λίγοι πετυχαίνουν. Οι πολλοί ίσως να χαλάνε, οι λίγοι φτιάχνουν. Ναι. Ωστόσο θέλουν μία υποστήριξη αυτοί οι λίγοι, γιατί μη γελιόμαστε, πραγματικά μη γελιόμαστε. Εάν δεν έχεις τα οικονομικά μέσα έστω να συντηρήσεις κάποιους χώρους όπου μπορούν να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες, κλειπώντες και νέα ρεύματα, δεν πετυχαίνεται τίποτε. Και δυστυχώς, να το πω. Να το πούμε, τα εργοστάσια που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια του πολιτισμού
καταστρέφουν. Ναι. Και αλλά καταλαβαίνετε, πιστεύω, βεβαίως, τι, πολύ καλά, τι εννοώ εργοστάσια. Και εγώ καταλαβαίνω και ο κόσμος που μας ακούει καταλαβαίνει και ευελπιστούμε αυτή όλη η παρουσία μας εδώ και η κουβέντα μας και ο συνεχής αγώνας που γίνεται από αυτόν τον διάβλο, που είναι ένας τελείως ξεχωριστός διάβλος από όλους όσους υπάρχουν. Από εδώ μεταφέρουμε καλά μηνύματα, θετικά μηνύματα, μηνύματα συνεργασίας και μηνύματα αγάπης. Τώρα, κάποιες φορές βέβαια κάποιοι καταφέρουν να μας χαλάνε αυτή όλη την γαλήνη, δεν έχει καμία σημασία. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε δυνατοί, ενωμένοι και με μεγάλο πείσμα. Και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει με χιούμορ και πείσμα τη ζωή, έστω και στο τόσο θα βγει κερδισμένος. Συμφωνείτε? Πάντοτε. Πάντοτε. Ναι. Προχωράει, μπροστάρεις μάλιστα, όχι απλώς κερδισμένος, πηγαίνει... Μπροστά, ναι, όχι κρυμμένος πίσω όχι, στη γωνία όχι, και εκ του ασφαλούς. Δείχνοντας και τα ελαττώματά του και τα προτερήματά του. Ακριβώς. Του μπροστάρει η δουλειά, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, είναι αυτό. Ναι. Να πάει και να βγάζει τον εαυτό του. Μόνο τότε με την αλήθεια πετυχαίνει κανείς, ναι, ό,τι θέλει να πετύχει ή ό,τι επιδιώκει ή ό,τι πρέπει να επιτευχθεί. Έτσι, ναι, νομίζω. Ναι, και στην πορεία βγαίνουν και άλλα τα οποία τις περισσότερες φορές δεν τα έχουμε έτσι υπολογίσει τόσο καλά. Και βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία είτε μας δυσκολεύουν είτε μας διευκολύνουν να πάμε λίγο πιο γρήγορα στο στόχο μας. Μας δυσκολεύουν διότι μας βάζουν τρικλοποδιές. Μας διευκολύνουν γιατί βελτιώνουμε τον εαυτό μας. Οπωσδήποτε. Ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτό το ρίσκο όμως είναι και το σημαντικό για τη ζωή μας. Διότι αν δεν ρισκάρουμε, δεν πρόκειται να δούμε καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Αλλιώς δεν θα ζούσαμε, δεν θα είχαμε ζωή, δηλαδή θα ήμασταν νεκροί. Ναι. Θέλω να πω ότι ο κύριος Γιώργος Ζέργας έχει, εκτός από το πνευματικό κέντρο αυτό στην Κερατέα, το οποίο θα θαυμάσουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι, γιατί θα γίνουν εκδηλώσεις, φαντάζομαι, όπως και βεβαίως, πέρσι. Αλλά ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από το σταθμό του μετρό της πλατείας Αττικής, στην οδό Αδμήτου 54, υπάρχει αυτός ο χώρος όπου δέχεται εκθέσεις. Μάλλον διοργανώνει εκθέσεις και δέχεται κόσμο για να βλέπουν αυτές τις εκθέσεις. Επίσης υπάρχει και ένα πάρα πολύ μικρό θεατράκι γύρω στις 40 θέσεις. Ναι. Αυτό λειτουργεί. Λειτουργεί, βέβαια. Λειτουργεί. Θέλω να πω ότι είναι το μικρότερο θέατρο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου και το μεγαλύτερο θέατρο σε αγάπη, πραγματικά. Όποιος βρεθεί σε ένα τέτοιο χώρο, καταλαβαίνει και γεύεται όλη την μαγεία του θεάτρου. Γιατί δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, ο κύριος Γιώργος Ζέργας είναι και ηθοποιός και έχει συμμετάσχει σε κάποιες παραστάσεις που έχουν οργανωθεί παλαιότερα και εύχομαι πάρα πολύ γρήγορα να γίνουν και καινούριες. Θα γίνονται, γιατί, ναι, δεν γιατί, σταματάει ο ναι. χώρος, πολλές φορές υπάρχουν κάποιες, έτσι, δυσκολίες, κάποια διαλύματα ναι. που έρχονται τα διαλύματα από δυσκολίες, από δυσκολίες, αλλά προχωράει ο χώρος. Ο στόχος υπάρχει. Όχι μόνο ο στόχος. Ναι. Λειτουργεί συνεχώς ο χώρος. Ναι. Όταν λέω ο στόχος, εννοώ όταν έχουμε στόχους κάνουμε και πράγματα. Όταν δεν έχουμε στόχους, τι να κάνουμε. Τίποτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα ήμασταν, όπως είπα πιο πριν, ναι. πεθαμένοι. Ναι, ναι, ναι. Ζωντανοί πεθαμένοι. Είναι όπως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι δεν ξέρω πώς καταφέρνουν και περνάνε τη μέρα τους και κοιμούνται το βράδυ ήσυχοι. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν λέμε ποτέ άσχημα πράγματα εδώ από αυτή την εκπομπή, αλλά και γενικότερα από το σταθμό, πάντα είναι πρόθεσή μας να δίνουμε χαρά, ιδέες και κέφι στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, διότι η τηλεόραση, όπως θέλουμε να ξέρουμε και μερικοί από εμάς δεν ξέρουμε, είναι ένα μέσο ούτε διαπαιδαγώγησης, αλλά ούτε και εκμάθησης. Είναι ένα μέσο το οποίο με πολύ μεγάλη ευκολία μπαίνει μέσα στο σπίτι μας και με πολύ μεγάλη ευκολία μας περνάει κάποια μηνύματα. Και αλίμονο, εάν αυτά τα μηνύματα δεν είναι καλά. Αλίμονο, ξαναλέω. Είναι χίλιες φορές να την κλείσουμε την τηλεόραση, να την πετάξουμε τελείως από το σπίτι μας, προκειμένου να μας βλάψει. Και ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, κυρίως πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι σε συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί, μου λένε δεν έχω τηλεόραση και δυστυχώς δεν μπορώ να δω την εκπομπή. Ναι, ναι, γιατί όταν τους λέω, ας πούμε, κάποιες συζητήσεις ή και πολλές φορές σε καλεσμένους κτλ,
η εκπομπή κτλ. Δεν έχω τηλεόραση. Από πρόθεση δεν έχω τηλεόραση. Δεν θέλουν να έχουν. Δεν θέλουν να έχουν τηλεόραση. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνετε. Αν δουν όμως το χαμόγελό σας, σίγουρα θα θελήσουν να σας βάλουν στο σπίτι. Προτιμούν να το βλέπουν από κοντά. Ακόμη καλύτερα. Ναι, ναι. Αστειεύομαι. Ναι, πραγματικά, γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος που πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό το χώρο να τον σεβόμαστε αρχικά. Και να σεβόμαστε και τον εαυτό μας και να μην βγαίνουμε να λέμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι, αλλά πριν βγούμε εδώ να προετοιμαζόμαστε και να παίρνουμε την καλύτερη μας διάθεση για να τη μοιραζόμαστε με τους φίλους που μας βλέπουν. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε ποιοι μας βλέπουν και τι δημιουργούμε. Και αυτό είναι μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από το να καθόμαστε σπίτι μας και απλά να βλέπουμε τηλεόραση. Είναι μεγάλη ευθύνη. Όταν δεν ξέρεις ποιος σε βλέπει και τι σκέφτεται και τι δημιουργείς σε όλο αυτόν τον κόσμο, τότε πιστεύω ότι η ευθύνη μεγαλώνει και η διάθεση έτσι για να κάνει κάτι κάποιος μας κάνει λίγο πιο διστακτικούς και ταυτόχρονα πιο χαρούμενος. Γι' αυτό είπα αυτό πριν, αυτό που είπα και είπατε ότι αστειευόμαστε. Δεν αστειεύτηκα καθόλου. Ναι. Αν μπαίνει τέτοιο χαμόγελο, ναι, έστω και από την τηλεόραση μέσα στο σπίτι, όλα πάνε καλά. Ναι. Ναι. Και τέτοια ακτινοβολία, αν το θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης όμως, επίσης, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τον καλό εαυτό μας και όταν πραγματικά προσπαθούμε συνεχώς να βγάζουμε τον καλό μας εαυτό, τότε θα ζούμε σε έναν κόσμο καλύτερο και όσα και προβλήματα να έχουμε, όσα και προβλήματα να μας φοράνε, έτσι, γιατί τα προβλήματα μας τα φοράνε, δεν τα δημιουργούμε εμείς, μας τα φοράνε. Ένα φουστάνι που δεν είναι καν στα μέτρα μας, ένα ρούχο που δεν είναι καν στα μέτρα μας, μας στενεύει διαρκώς, μας περιορίζει και εμείς προσπαθούμε, έστω και με αυτό το φουστάνι, το στενό, το σακάκι, οτιδήποτε, να κάνουμε τις κινήσεις μας και να αναπνεύσουμε. Έτσι έχει γίνει η ζωή μας σήμερα. Εγώ τουλάχιστον έτσι τη νιώθω, αλλά ευτυχώς που υπάρχει η τέχνη, ευτυχώς που υπάρχει το θέατρο, ευτυχώς που υπάρχει η ζωγραφική, ευτυχώς που υπάρχει η ποίηση, όλες αυτές τις μορφές, οι μορφές της τέχνης που μας βοηθάνε να βγάζουμε από μέσα μας πράγματα και να τα μοιραζόμαστε. Mm-hmm. Θα συμπληρώσω κάτι. Είπατε πριν ότι τα ρούχα μας στενεύουν, χανόμαστε μέσα στα ρούχα. Και χανόμαστε, από τη χανόμαστε. Μια, από την άλλη μας στενεύουν. Δηλαδή δεν είναι στα μέτρα μας, με λίγα λόγια. Και οι δύο περιπτώσεις είναι, αλλά όταν χάνεσαι είναι ακόμη χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο. Το στένεμα κάπως βολεύεται, αλλά το χάσιμο είναι και αυτό, είναι φέρνει, η άλλη πλευρά. Φέρνει την τελμάτωση, θα έλεγα. Έτσι. Σωστό, πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Εύχομαι βέβαια μέσα από την τέχνη, γιατί η τέχνη είναι δάσκαλος, έτσι. Η τέχνη γενικότερα έχει ταυτότητα. Δηλαδή βλέποντας κάποιο έργο, κάποιο θεατρικό, κάποια ξέρω εγώ, παρουσίαση ενός έργου, ενός γλύπτη, καταλαβαίνουμε σε ποια εποχή έγινε. Έτσι, μας περνάει δηλαδή τα μηνύματα της εποχής αυτής που δημιουργήθηκε ένα έργο. Ακόμα και αν δεν το καταλάβουμε, αυτό πρώτα-πρώτα μας δημιουργεί ένα αίσθημα ευχάριστο, ναι, όταν δούμε ένα ωραίο έργο τέχνης και ας μην το καταλαβαίνουμε καν, ας μην ξέρουμε τι απεικονίζει, είτε γλυπτικό είναι αυτό, είτε μουσικό, είτε θεατρικό. Σοβαρή. Αρκεί κάτι να μας περάσει. Να μας περάσει. Μήνυμα. Περνάνε αυτά τα πράγματα αυτόματα μέσα και δεν μπορείς να πεις τίποτε, μα τίποτε, και για θεατρικά έργα ακόμη, αλλά παρόλα τα αυτά σου έχουν περάσει το μήνυμα που έπρεπε να σου περάσουν. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μαγεία της τέχνης βέβαια. Είναι μια μαγεία η τέχνη. Ναι, ναι, είναι, είναι. Και νομίζω ότι είναι η πιο αποτελεσματική μαγεία που υπάρχει στη ζωή μας. Τουλάχιστον εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές και το πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε η τέχνη στη ζωή μου, πιθανόν η ζωή μου να μην είχε ενδιαφέρον κανένα. Ναι. Έτσι, δηλαδή το έχω πει πολλές φορές και πραγματικά γιατί μέσα από την τέχνη λυτρώνομαι. Και φαντάζομαι ότι και εσείς που είστε μέσα στον χώρο της τέχνης με τόσο δυνατή παρουσία, αλλά και με άλλους ανθρώπους που έχω μιλήσει, πραγματικά είναι το καταφύγιο η τέχνη. Είναι η λύτρωση του καλλιτέχνη. Όταν βέβαια αυτό το αγαπάει και το κάνει σαν μέσο έκφρασης και όχι σαν μέσο να εξοικονομήσει κάποια χρήματα ή
καταπατήσει κάποιους άλλους κτλ. Κτλ. Που και αυτά γίνονται, αλλά δεν μας αφορούν. Τότε δεν θα είσαι καλλιτέχνης και δεν θα κάνεις τέχνη. Θα είσαι έμπορος. Και οπωσδήποτε. Θα έλεγα δεν είναι καταφύγιο η τέχνη, είναι ορμητήριο για ζωή. Ακόμα καλύτερα. Πολύ σωστά. Δεν ωραιότατα. Ξέρω, ας μου επιτραπεί βεβαίως, αυτή. Βεβαίως, γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Το καταφύγιο είναι για τον ηττημένο κατά κάποιο τρόπο, ενώ το ορμητήριο είναι για δράση. Σωστό. Πολύ σωστό. Ορμητήριο. Πάρα πολύ σωστό. Και ορίστε, που μαθαίνουμε ωραία πράγματα. Και... Έρχονται στη ρήμη του λόγου, βεβαίως, έρχονται πολλά βεβαίως, πράγματα, οι αλήθειες που βγαίνουν. Είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, να είμαστε ενεργητικοί στη ζωή μας και όχι... να περιμένουμε στη γωνία να μας πετάξουν ό,τι έχουν και να το προσλάβουμε. Εκεί θα μπορούσε να... Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή, του ορμητηρίου από το καταφύγιο. Και πολύ σωστά. Ναι, και ναι. Βεβαίως βολευόμαστε με το καταφύγιο πάρα πολύ. Ναι. Και λυνόμαστε σε ένα κουτί, βλέπουμε το άλλο κουτί που, αν δεν έχει το χαμόγελο, οπωσδήποτε σκορπάει, ναι, μαυρίλα. Και, που, και, στο κάτω... και τελειώσανε, ναι, εκεί τα πράγματα. Και καμιά φορά λέμε, αυτό δεν είναι δικό μου, δεν με αφορά, εγώ είμαι εδώ και ασφαλής και τα λοιπά. Και έτσι χάνουμε και την επαφή με την πραγματικότητα αφενός, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί κανένας από μας δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του. Αλήθεια. Δηλαδή, όταν ο καλλιτέχνης κάνει το έργο και το δει μόνος του, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Αν δεν το μοιραστεί και αν δεν ακούσει και αυτό, την άλλη. Είναι σιωπηρή συνομιλία το έργο... Με, το με τον καλλιτέχνη και με το θεατή, βεβαίως. Να, βεβαίως. Έτσι είναι. Είχατε τη μεγάλη χαρά να είσαστε φίλος με τον Κώστα τον Περάκη, όπου και η σημερινή μας αναφορά και η σημερινή μας εκπομπή έτσι επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτό τον μεγάλο καλλιτέχνη, όπου και θα είναι, να επαναλάβω ακόμα μία φορά, η παρουσίαση του έργου του, κάποιων βέβαια έργων, όχι όλων, την 1η Απριλίου, όπου είχε και τα γενέθλιά του, και είναι αναμνηστική και τιμητική αυτή η μέρα της παρουσίασης, και η λήξη της έκθεσης αυτής θα είναι στις 13 του Απριλίου, όπου ήταν και η μέρα που άφησε αυτό τον μάτιο κόσμο. Έτσι, μία με 13 λοιπόν, στο κέντρο τέχνης που είναι Αδμήτου 54, στις 8 η ώρα. Η Αδμήτου είναι ο δρόμος, ο κεντρικός, που είναι ακριβώς απέναντι από το σταθμό του μετρό της πλατείας Αττικής. Με το μετρό δηλαδή ακριβώς απέναντι στο νούμερο 54, κέντρο τέχνης του κυρίου Γιώργου Ζέριγα, μπαίνετε μέσα, θαυμάζετε τα έργα, τσουγκρίζετε ένα ποτήρι κρασί και μιλάτε με, και εγώ θα είμαι εκεί βέβαια, και όλοι όσοι θέλετε να έρθετε. Και να επαναλάβω ακόμα το quiz της σημερινής εκπομπής, το οποίο είναι τι σημαίνει πεντοβολό. Πεντοβολό, έχουμε 3 βιβλία τα οποία θα δοθούν στους τηλεθεατές, είναι το Λεύκομα του Κώστα Περάκη, με ένα βιογραφικό και φωτογραφίες από το έργο του. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, συλλεκτικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν θα εκδοθεί, από ό,τι μας λέει ο κύριος Γιώργος Ζέριγας. 3 βιβλία λοιπόν είναι στη διάθεσή σας, και να υπενθυμίσω ότι οι προηγούμενοι τηλεθεατές που έχετε κερδίσει βιβλία, αφήστε τις δουλειές σας για λίγο και τηλεφωνήστε μου να πάρετε τα βιβλία, διότι αν περάσει ακόμα λίγος καιρός θα ξεχάσω ποιο ανήκει σε ποιον και θα τα χάσετε. Λοιπόν, τρέξτε να τα πάρετε, διότι είναι βιβλία τα οποία πρώτον αξίζουν τον κόπο, δεύτερον δεν μπορείτε να τα βρείτε στο εμπόριο και να πείτε δεν πειράζει αφού δεν το παίρνω από εκεί θα πάω να το αγοράσω, και τρίτον μου αφαιρείτε τη χαρά να σας προσφέρω αυτά τα σπουδαία βιβλία, και δεν θέλω να μου αφαιρείτε τη χαρά, όλα και όλα. Είπατε πριν ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, πράγματι ούτε έχει δοθεί, το είχε εκδώσει το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου το 1991, πριν 15 χρόνια ακριβώς. Ναι. Και δεν κυκλοφόρησε στο εμπόριο. Διετέθη... Μόνο για τους φιλότεχνους της έκθεσης... Ναι, του Πνευματικού Κέντρου Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου. Ναι. Επίσης, θέλω να πούμε έτσι περισσότερα πράγματα για τον καλλιτέχνη τον Κώστα τον Περάκη, αλλά θέλω να πούμε και 2 λόγια για την κίνηση αυτή που είχατε κάνει, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, για το ποδήλατο. Κάτι το οποίο πραγματικά ενθουσιάστηκα όταν το σκέφτηκα και το είδα, γιατί εκτός ότι αγαπάω πάρα πολύ το ποδήλατο και μέσα στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορώ με ποδήλατο, πιστεύω ότι τότε που το κάνατε και... που το σκεφτήκατε, καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν είχε, και γι' αυτό ακριβώς θέλω να το αναφέρουμε,
Καμία σχέση με την έννοια ότι το ποδήλατο είναι ένα μέσον το πιο υγιεινό και για γυμναστική κτλ. Αλλά σου λέει άλλο τώρα μέσα στο κέντρο της Αθήνας πού να κυκλοφορήσω με ποδήλατο με τόσο καυσαέριο. Λες και όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο δεν αναπνέουμε καυσαέριο ή όταν περπατάμε με τα πόδια δεν αναπνέουμε καυσαέριο. Επειδή και εγώ κυκλοφορώ με ποδήλατο. Να λοιπόν, πού θα πηγαίνουμε με τα ποδήλατά μας. Την άλλη φορά εδώ στην Παλίνη θα έρθουμε με το ποδήλατο. Έχουμε μία φίλη εδώ στην Παλίνη, την κυρία Άννα, από ό,τι θυμάμαι, που μένει στα Πατήσια και έρχεται με το ποδήλατο εδώ. Από τα Πατήσια με το ποδήλατο εδώ. Από τα Πατήσια. Και είναι και μια κυρία, δεν είναι κοριτσάκι, είναι μια κυρία. Μια σπρομάλα, μήπως είναι. Ναι. Κάποτε ήμασταν οι δυο μας που κυκλοφορούσαμε λοιπόν. Στο κέντρο της Αθήνας. Το κάποτε εννοώ πριν 30 χρόνια, δεν ξέρω. Αν ναι. Άμα μας ακούει η κυρία Άννα, πάρει τηλέφωνο. Τόσο λοιπόν. Μεγάλη η κυρία Άννα που λέτε. Ναι. Λέγαμε μία καλημέρα τις περισσότερες φορές με τη ματιά μας, αλλά δεν είχαμε κουβεντιάσει σχεδόν ποτέ. Ορίστε, έτσι, που ήρθε η ώρα. Είναι μία ωραιότατη κυρία και ένας πολύ καλός άνθρωπος που κυκλοφορεί με το ποδήλατο και έρχεται από τα Πατήσια εδώ στην Παλίνη με το ποδήλατο. Όσο και απίστευτο να φαίνεται, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μα και εγώ έκανα κάποτε πολύ μεγάλες. Αποστάσεις. Η μεγαλύτερη μου απόσταση ήταν από την Αθήνα στο Σούνιο και πίσω βέβαια. Πόπο, άλλη. Η μεγαλύτερη. Ναι, ναι, είναι μεγάλη. Από τότε μεγάλωσα βεβαίως και δεν αντέχω τώρα πια να δεν κάνω τέτοιου είδους διαδρομές. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Χωρίς να έχει πέσει το ψυχικό στένος, οι σωματικές ικανότητες δεν υπάρχουν πια. Ωστόσο, κυκλοφορώ ακόμα. Ναι, ναι. Και ξεκίνησε τότε αυτή η κινητή μονάδα πολιτισμού, αυτό θέλατε να πείτε. Αυτό, αυτό, ναι. Θέλω να το... Συμβολικά με το ποδήλατο. Ναι. Δηλαδή είχα διαμορφώσει, είχα φτιάξει έτσι το ποδήλατο που όπου σταματούσα, στην πιάτσα ας το πούμε έτσι, έβαζα κάποια μικρό αντικείμενα επάνω, ζωγραφικά. Ζωγραφικά ήταν μια κινητή πινακοθήκη. Μάλιστα. Με πολύ μικρά έργα. Έργα τσέπης. Έργα τσέπης. Ναι. Τώρα που είπατε έργα τσέπης, είχα κάνει τότε και μία έκθεση που την είχα ονομάσει «Πινακοθήκη τσέπης». Ναι. Δηλαδή, όπως είναι οι τηλεκάρτες, μπαίναν στα πορτοφολάκια τα ζωγραφικά έργα και μπορούσε κανείς να τα έχει επάνω του. Δηλαδή, μπορούσε να είναι μία κινητή πινακοθήκη. Τι ωραίο. Αυτό πρέπει να το ξανακάνετε, δε, δηλαδή. Ναι, το επαναλαμβάνω. Κατά διαστήματα βγαίνω ακόμη με το ποδήλατο, έχω επάνω τα. Λοιπόν, όταν θα το κάνετε, θα έρθουμε και θα το πάρουμε εμείς εδώ από το σταθμό με κάμερα και θα το δείξουμε, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα μήνυμα, εκτός του ότι είναι πολύ διαφορετικό, αλλά είναι και 100% οικολογικό το μήνυμα αυτό. Είναι. Βεβαίως αυτή την, όπως είπα, ξεκίνησε συμβολικά με το ποδήλατο, ήθελα βεβαίως να επεκταθεί, γι' αυτό λέω, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σκέψη. Η σκέψη, το έργο αυτό. Ναι. Ήθελα να έχω στη διάθεση μου ένα μεγάλο αυτοκίνητο, το οποίο να γίνεται θεατρική σκηνή, να έχει μέσα βιβλιοθήκη και πολλά άλλα, που ό,τι σχετίζεται με την τέχνη και να τριγυρνάει στην επαρχία και σε απόμερα μέρη, να μπορεί κανείς να μορφώνεται σε εισαγωγικά. Να μορφώνεται και να βλέπει τέχνη. Και σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Γιατί καλά, υπάρχει και η δικαιολογία τώρα πολλές φορές που λέει πού να τρέχω τώρα στην κερατέα π.χ. ή πού να τρέχω ξέρω εγώ στο Φάληρο. Όμως αυτή η σκέψη που κάνατε και είναι πάρα πολύ ωραία, δεν πάμε εμείς να βρούμε την τέχνη, έρχεται η τέχνη να βρει εμάς. Οπότε σε ένα κεντρικό σημείο, εάν θα υπάρχει αυτό το βαν, ας πούμε, αυτό το μεγάλο αυτοκίνητο που θα λειτουργεί και σαν βιβλιοθήκη, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και σαν χώρος εκθεσιακός. Εκθεσιακός χώρος και σαν θεατρική σκηνή, ας πούμε έτσι. Ναι, ναι. Όπως κάνανε, ξέρω εγώ, με το βαγόνι του τρένου που το κάνανε ένα θεατράκι. Υπάρχουν δηλαδή ιδέες πάρα πολλές και η πρόθεση του ανθρώπου είναι ακριβώς να βρίσκει καινούργιες λύσεις, πρωτότυπες, λειτουργικές και αυτές οι λύσεις να φέρουν σε επαφή τους ανθρώπους κοντά και να τους ενώνει η τέχνη. Σε αυτό το σημείο να βάλουμε το τηλέφωνο, να βάλουμε το 6668702, να πάρουν οι φίλοι μας να κερδίσουν τα 3 βιβλία τα σημερινά που είναι προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ζέριγκα,
το άλμπουμ του Κώστα του Περάκη, όπου θα παρουσιαστεί το έργο του, όπως είπα λίγο πριν και το επαναλαμβάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο να μην το χάσετε, 1η Απριλίου στις 8 η ώρα στο... 7 η ώρα, με συγχωρείτε να διορθώσω. Ναι, βεβαίως, στις 7 η ώρα, στην Αδμή του 54 υπάρχει το κέντρο τέχνης, όπου η Αδμή του βρίσκεται απέναντι από το σταθμό του μετρό και του τρένου, βέβαια, της πλατείας Αττικής. Κατεβαίνετε από το σταθμό, ακριβώς απέναντι είναι το κέντρο τέχνης. Και η έκθεση αυτή θα διαρκέσει από 1η μέχρι 13 Απριλίου. Είναι συμβολική και οι δύο αριθμοί, είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Μου αρέσει να κάνω τέτοιες παραλληλισμούς και συνδυασμούς. Ναι. Είναι πολύ, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι αν υπήρχε ένας τρόπος επαφής με τον Κώστα τον Περάκη αυτή τη στιγμή θα μας χαμογελούσε και θα σας έλεγε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα μας έλεγε σε όλους και δεν θα χρειαζόταν το ευχαριστώ. Συνέπεσε ωστόσο, δεν έγινε σχεμένα. Ο χώρος αυτός, το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, είχε πληγεί πολλές φορές από πλημμύρες. Η τελευταία που ήταν πριν 4 χρόνια, το 82, έκανε πάρα πολλές ζημιές. 24, το 82. 82 είπα, συγγνώμη, το 2002. Α, το 2003. Εγώ τρέχω πολύ πίσω. Ναι, δεν έχει σημασία. Γιατί έχω πολλά πράγματα. Νούμερα είναι, δεν έχει σημασία, ναι. Έπαθα πάρα πολλές ζημιές και κατόρθωσα αυτή την εποχή τώρα να τις αποκαταστήσω. Σιγά σιγά. Και συνέπεσε τελειώνοντας το χώρο και φτιάχνοντάς το σχεδόν από την αρχή, να σκεφτώ ότι πρέπει να γίνει παρουσίαση. Πρέπει να γίνει, το είχα στο μυαλό μου βέβαια, να γινόταν η παρουσίαση, αλλά συνέπεσε τώρα τελειώνοντας, φτιάχνοντας το χώρο πάλι, να πέσουν οι ημερομηνίες. Εκεί βέβαια για μερικές ημέρες λίγο το τακτοποίησα ώστε να πάει μία με 13. Ναι, στην Αθηνά και Γιατί τώρα ακόμη επισκευάζεται. Γίνονται ακόμα εργασίες. Γίνονται εργασίες. Το άλλο Σάββατο αρχίζει η έκθεση. Ναι. Μέχρι τότε θα γίνονται ακόμα κάποιες δουλειές. Ναι. Οπότε θα μας κάνει και θα μας φέρει γούρι ο καλλιτέχνης, ο Κώστας ο Περάκης. Έτσι. Θα φέρει γούρι στο χώρο και σε όλους εμάς που θα έχουμε τη χαρά να θαυμάσουμε αυτά τα έργα, τα οποία δύσκολα να τα ξαναβρούμε, γιατί από ό,τι μας είπε ο κύριος Γιώργος Ζέριγκας, ανήκουν σε διαφορετικούς ανθρώπους και είναι διαμοιρασμένα εδώ και εκεί. Οπότε συγκεντρωμένα όλα μαζί είναι λίγο δύσκολο να τα ξαναβρούμε, γι' αυτό μην τη χάσετε αυτή την έκθεση. Η οικογένεια Περάκη, ναι, η οποία έχει το έργο του βεβαίως τώρα, προτίθεται κάποια στιγμή να κάνει μια αναδρομική έκθεση. Μάλιστα το συζητήσαμε και ζητήσαν και τη βοήθειά μου, η οποία θα δοθεί όπου και όπως μπορώ. Αλλά βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπαμε, κοστίζουν. Το τονίζω, δεν γίνονται έτσι. Η πολιτεία, και πάλι επιμένω, θα έπρεπε να φρόντιζε γι' αυτό του είδους τις εκδηλώσεις. Αλίμονο, δεν ήταν ο Οδυσσέος. Μα υπάρχουν τα πακέτα και, και οι χρηματοδοτήσεις και τα χρήματα υπάρχουν. Μη μου συζητάτε για αλλά τέτοια. Αλλά δεν ξέρω πού πηγαίνουν. Μη μου συζητάτε για τέτοια. Δεν θέλω να ακούω και θα συγχυστώ και δεν θέλω άλλη μία φορά να συγχυστώ. Αλλά εδώ αν συγχυστώ θα συγχυστώ όμορφα. Ναι. Το θέμα δεν είναι να συγχυστούμε. Το θέμα είναι να βρούμε μία λύση. Έτσι, να βρεθεί μία λύση και να πούμε ότι μέσα από αυτό το χώρο του πολιτισμού, με αυτή τη χώρα του πολιτισμού, αυτή τη τόσο λαμπερή χώρα, εάν δεν γίνονται κινήσεις προβολής των δικών μας καλλιτεχνών, των Ελλήνων καλλιτεχνών, και μάλιστα με χρήματα τα οποία έχουν δοθεί και υπάρχουν και πηγαίνουν αλλού, εκεί που δεν χρειάζονται, έτσι, είναι κρίμα. Να κάνω μία μικρή παρενθεσούλα. Ναι, μεγάλη. Όχι μικρή πολύ, γιατί όπως είπα πριν δεν θέλω να μπω ούτε σε ξένα οικόπεδα, ούτε... Ναι. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι τελείωσαν τόσο πετυχημένα, ναι, τέλειοι, δεν συνοδεύτηκαν με τα ανάλογα δρόμενα καλλιτεχνικά, τα οποία θα προέβαλαν τη χώρα μας, δεν μπορώ κι εγώ να πω σε τι βαθμό. Σε τι βαθμό. Και με τι ωραίες ιδέες. Δεν υπήρχαν ιδέες. Ναι. Καμία. Ειδικά στην τελετή. Καμία. Κλείνοντας.
Ναι, εκεί ήταν. Και αρχίζοντας και κλείνοντας. Αρχίζοντας και... κάτι πήγε να πει. Θα έπρεπε, δεν λέω για την τελετή των αγώνων, έλεγα γενικότερα. Αχα. Το γενικότερο κλίμα θα έπρεπε να είχε περιλάβει τέτοια προγράμματα που να μείνουν πια αξέχαστα, όχι μόνο στους ξένους που θα τα πρωτοβλέπανε, αλλά και σε εμάς που τα ζούμε. Ναι. Υπήρχε πεδίο δράσης τέτοιο που να... Που θα μπορούσαν να γίνουν θαύματα. Θαύματα. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό και πραγματικά ήταν απογοητευτική το κλείσιμο των... Πετυχημένοι αγώνες, αλλά τα παραπέρα... Ναι, ήταν πολύ λίγα μπροστά στις δυνατότητες που υπήρχαν και τις οικονομικές αλλά και τις πνευματικές δυνατότητες, γιατί ο Έλληνας έχει πολύ μυαλό και όταν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτό το μυαλό του δημιουργικά, τότε πραγματικά βλέπουμε τα θαύματα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλη αυτή τη διαδικασία και δυστυχώς αυτοί οι άλλοι τις περισσότερες φορές έχουν τον πρώτο λόγο και γι' αυτό βρισκόμαστε στην κατάσταση, δεν λέω στα χάλια, λέω στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Θα πρέπει να ζητήσουμε για ποιους λόγους βρισκόμαστε, ναι, να αναζητήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Και εδώ πάλι ας κλείσει. Ναι, μια άλλη φορά μπορούμε να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε, γιατί ναι, με έχει πολύ απασχολήσει. Μα και ποιον απασχολεί αυτή η κατάσταση. Και ποιον. Και ποιον. Και ποιον. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν αναρωτιέται πραγματικά. Γιατί σπαταλήθηκαν δισεκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά και τι γίνανε. Και ακόμα πληρώνουμε και θα πληρώνουμε και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Με χαρά έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες, εντάξει, όλα ωραία και καλά. Και αλλά πολύ πετυχημένοι, πέρα, πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Και είμαστε υπερήφανοι και τα λοιπά. Βεβαίως. Αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι δεν αντέχουν, ας πούμε, την ευγένεια, την καλοσύνη, την ποιότητα κτλ. Όπως βλέπουμε τώρα και με την Eurovision. Είναι τόσα πολλά αυτά τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητάμε χρόνια, όχι ώρες, χρόνια. Πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Τι είπε, τι δεν είπε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Δεν πάμε στην ουσία. Είναι τρομερό ελάττωμα αυτό του ανθρώπου να χάνει την ουσία και να πηγαίνει, ας πούμε, στην καθόλου ουσία. Να πάρουμε τη γραμμή. Τι έγινε, μικροφωνίζει, δεν καταλαβαίνω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μερκουράκη. Καλησπέρα, κύριε Μερκουράκη. Τι κάνουμε, καλά. Μια χαρά. Εσείς τι κάνετε. Με θυμηθήκατε. Όχι. Δεν πειράζει. Δεν σας θυμήθηκα γιατί δεν τηλεφωνηθήκαμε. Θυμήθηκα άλλους που μου τηλεφώνησαν, αλλά εσάς σας ξέχασα. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Να θυμηθούμε να τηλεφωνηθούμε. Γιατί έχω πολλά στο μυαλό μου. Καλά. Και υπάρχουν και πολλά βιβλία τα οποία είναι ακόμα δεν τα έχω δώσει. Καλά. Και έτσι με τον κατάλογο λίγο γίνεται μπλέξιμο. Μήπως ξέρετε τη λέξη να πάρετε κι άλλο ένα βιβλίο. Δεν το άκουσα γιατί το άλλαξε. Πεντοβολό. Τι σημαίνει η λέξη πεντοβολό. Πεντοβολό. Ναι. Πεντοβολό. Όχι πετροβολό. Όχι, πεντοβολό. Είναι και σχετική με την εποχή που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Άντε, σας βοηθάω λίγο. Είναι δηλαδή η ανησιάτικη μυρωδιά. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ευωδιάζω μοσχοβολό. Και μάλιστα ο Ιωάννης Γρυπάρης είχε γράψει «Σα θάμα νέο πεντοβολά και αναγαλιάζει η γη». Μάλιστα, πεντοβολά. Είναι ο Γρυπάρης το ότι χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη, οπότε έχετε κερδίσει αυτό το άλμπουμ και είστε προσκαλεσμένος και στην παρουσία 1η με 13 Απριλίου, που θα γίνει του Κώστα του Περάκη η έκθεση. Πού θα γίνει αυτό? Αυμήτου 54 απέναντι από το σταθμό. Ναι, απέναντι από το σταθμό. Εδώ είναι στη γειτονιά μου. Γιατί και εγώ είσαι σε πόλια μένω. Α, ωραία. Δίπλα είσαστε. Σας περιμένει ο κύριος Ζέριγας, θα είμαι και εγώ εκεί να τα πούμε. Εντάξει. Ελπίζω να έχουμε βρεθεί νωρίτερα να σας δώσω και τα βιβλία. Εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Μερκουράκη, περιμένει και άλλη γραμμή. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα. Έπεσε. Όχι, την έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο εκεί πέρα, τον κύριο Ζέργα. Χαίρομαι που το λέτε. Τον Γιώργο, τον αγαπημένο μου Γιώργο. Βέβαια θα του πω ότι είμαι ο φίλος του Θωμά, Δαλαβάγκας, Μιχάλης, Γιώργο. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που σε βλέπω στην τηλεόραση και με την
αξιόλογη κυρία και για το έργο σου που μια ζωή 50 χρόνια αγωνίζεσαι, μόνος σου και τι να πω, εκφράζω τα πιο θερμά μου, ευχές να πούμε για, την προσωπικότητά σου. Για το, δίνεις το είναι σου για την καλλιτεχνία, μια ζωή σε ξέρω, δίνεις το είναι σου. Λοιπόν, αν έχουμε τέτοιους αξιόλογους, όπως έχουμε τέτοιους αξιόλογους ανθρώπους στην Ελλάδα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και θα πάει πάντοτε μπροστά. Μπράβο σας. Για παιδιά Ελληνόπουλα. Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Και το εγώ χάρηκα πάρα πολύ και ιδιαίτερος και εσύ σαν παρουσιάστρια έχεις το ωραιότερο χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ. Την ωραιότερη παρουσία που έχετε. Τα λουλούδια σας δηλαδή σας αντιπροσωπεύουν πραγματικά. Είστε πραγματικά κοσμίτε αυτή τη στιγμή την τηλεόραση και οι δύο προσωπικότητες λουλούδια πραγματικά ανοιξάτικα. Και εσείς ένα τρίτο λουλούδι, γιατί αν δεν ανήκατε στην ίδια κατηγορία δεν θα το διακρίνατε. Πες του Γιώργου, φιλάκια πολλά στο Θωμά, στο Γιώργο Θανάση, στο, στο Τάσο. Ευχαρίστω, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Πολύ μικρός, ναι. Είδατε αυτό που λέγαμε πριν ότι... Ήμουν τυχερός απόψε, ήμουν τυχερός πραγματικά, τυχερός που πάτησα και άλλαξα, γιατί παρακολουθώ πάντοτε τα μικρά κανάλια και όχι τα μεγάλα κανάλια. Γιατί αυτά προσφέρουν στην Ελλάδα, τα μικρά κανάλια δυστυχώς. Ναι, αυτά ναι. Που λέει ο Γιώργος είναι πραγματικότητα, δεν βοηθείτε, δεν βοηθούνται οι άνθρωποι, οι Έλληνες πραγματικοί. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ναι. Όμως, όποιος επιμένει, ο επιμένων νικά. Βέβαια, οπωσδήποτε. Έτσι. Αλλά τι γίνεται όμως, αναγνωρίζονται δυστυχώς μετά θάνατο, που έπρεπε να αναγνωρίζονται οι άνθρωποι τη ζωή. Στη ζωή, ναι. Αναγνωρίζονται όλες οι προσωποί μετά θάνατο. Και αυτό βέβαια είναι άλλα, όμως άλλο να έχει και την... Δεν είναι μόνο... είναι η ηθική ικανοποίηση για τον καλλιτέχνη. Ναι. Δεν είναι ηλική. Βεβαίως. Ο καλλιτέχνης θέλει ηθική ικανοποίηση. Πάνω απ' όλα, βέβαια. Γι' αυτό ο Γιώργος το εισπράττει αυτή τη στιγμή με όλη την καρδιά των Ελλήνων, να πούμε. Και θα το εισπράττει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί, γιατί είναι μεγάλο παιδί, το έργο του και πολύ, πολύ μορφό. Παιδί, είναι παιδί, είμαστε παιδιά εμείς ακόμα. Δεν μεγαλώνουμε, παρόλα τα ευρωπίτα εγώ. Ο άνθρωπος δεν έχει ηλικία, μόνο καρδιά. Δεν γερνάει ποτέ, πράγματι. Έτσι, ο άνθρωπος έχει μόνο καρδιά. Ηλικία δεν υπάρχει. Σας συγχαίρω ιδιαίτερος, τι να πούμε, είμαι ενθουσιασμένος. Να τη βλέπετε, την εκπομπή και να βλέπετε και το κανάλι. Είμαι πρώτος στον Παπα-Νικόλα, στο είμαι ο... Και με κάναμε οικογένεια, έχω πάει, έχω γλεντήσει στην Παλίνη. Μπράβο, το μπράβο. Έργο που γάλλει, είναι αξιόλογος. Πολύ αξιόλογος. Πολύ αξιόλογος και αγωνιστής δυνατός. Δυνατός. Έτσι. Από τους δυνατούς. Έτσι. Αλλά δυστυχώς όμως ο κόσμος. Ναι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε κύριε Μιχάλη, γιατί έχουμε και άλλες γραμμές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Το βιβλίο βέβαια το έχει κερδίσει ο κύριος, δεν του το είπα, αλλά εννοείται, έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Αναστασίου, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα και πολύ. Και για τους αξιόλογους καλεσμένους σας. Κάνετε έργο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το πιστέψετε ότι μας αφήνετε όλους άνετους κάθε φορά. Ευχαριστούμε και πολύ. Και σας ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρετε. Το βιβλίο είναι δικό σας βέβαια, έτσι. Είπαμε ότι θα δώσουμε τρία βιβλία. Είναι σπάνιο βιβλίο, συλλεκτικό, με το έργο του Κώστα του Περάκη, όπου γίνεται η έκθεση 1η με 13 Απριλίου. Και είστε φυσικά καλεσμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και για όλα όσα προσφέρετε. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τα τρία βιβλία αυτά τα δώσαμε. Πιστεύω ότι αν οι φίλοι μας έρθουν εκεί και αν υπάρξουν κάποια άλλα βιβλία θα τα αποκτήσουν διαφορετικά. Δεν ξέρω τι να πω. Θα αρκεστούν στο έργο. Να πάρουμε και την άλλη γραμμή και να συνεχίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχηθώ συνέχιση στην εκπομπή σας και να σας συγχαρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά μου θα το πω στο τέλος. Να το πω. Δεύτερο. Ναι. Το Γιώργο το Ζέριγκα τον ξέρω χρόνια πολλά.
Δεν λέω πόσα, γιατί αυτός είναι βιονικός και δεν αλλάζει. Ούτε βέβαια και εγώ έχω πρόβλημα με την ηλικία μου. Ο Γιώργος δεν παραπονέθηκε ποτέ γιατί δεν το βοήθησε κάποιος. Και τούτο γιατί γεννήθηκε, μεγάλωσε και νιώθει πράγματι καλλιτέχνης και είναι καλλιτέχνης. Το βλέπω αυτή τη στιγμή να ξαφνιάζεται γιατί δεν θα έχει γνωρίσει τη φωνή μου και τούτο γιατί είναι πρώτη φορά και εγώ στη ζωή μου που νιώθω την ανάγκη να τηλεφωνήσω, όχι γιατί υπήρξε και είναι φίλος μου, αλλά επειδή τον έζησα, τον ζω και ξέρω ότι είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο, είναι ένας καλλιτέχνης με ουσία και άνθρωπος και θέλω να πιστεύω ότι καλλιτέχνες σαν τον Γιώργο του Ζέριγκα, άνθρωποι οι οποίοι δεν αποβλέπουν σε οποιασδήποτε επιχορηγήσεις αλλά υπηρετούν την τέχνη και μόνον, είναι αυτοί οι οποίοι λαμπρύνουν περισσότερο παντός άλλου την ελληνική κοινωνία, τη σύγχρονη κοινωνία, και θα πρέπει όλοι μας όχι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς στο έργο τους, αλλά να προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από το δικό τους το έργο. Είμαι ο Τάσος ο Κρικέλης, προεβουλευτής, πολλές φορές εξελέγει, και χαίρομαι που βλέπω τον Γιώργο τον Ζέριγκα και εύχομαι και σε εσάς να συνεχίζετε αυτού του είδους τις εκπομπές σας. Γιώργο, γεια σου και προχώρα. Τάσο, γνώρισα τη φωνή σου. Θα ήθελα ότι παραξηναβόσουν στην αρχή. Πάντως εγώ δεν τα είπα γιατί είμαστε γνωστοί, αλλά γιατί το ένιωσα αυτό. Γεια σου και δίνω το τηλέφωνο σε άλλον. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποχρέωσή μου ήταν να τα πω. Γεια. Δεν τα λέω από καλοσύνη ούτε για εσάς ούτε για αυτόν. Ήταν υποχρέωσή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Όταν ακούμε τέτοια λόγια από τους τηλεθεατές μας και μάλιστα από ανθρώπους που δεν, εγώ προσωπικά δεν τους γνωρίζω, πιστεύω ότι παίρνω τόσο πολύ δύναμη. Φυσικά και από τον καλεσμένο, ο οποίος είναι πάρα πολύ αξιόλογος και πραγματικά χαίρομαι όταν σε αυτό εδώ το κανάλι, σε αυτό εδώ το διάβλο, τιμούν με την παρουσία τους άνθρωποι σαν τον Γιώργο τον Ζέριγκα και σαν άλλους φίλους που έρχονται κάθε τόσο και μιλάνε για το έργο τους, μοιράζονται μαζί μας εμπειρίες τους και πραγματικά γινόμαστε καθημερινά και πιο πλούσιοι. Σας έχουμε ανάγκη και σας χρειαζόμαστε να είσαστε δίπλα μας και να είμαστε δίπλα σας. Διότι έτσι μπορούμε να είμαστε όλοι καλύτεροι άνθρωποι και να δημιουργούμε συνεχώς έργα χρήσιμα στην ανθρωπότητα, στον εαυτό μας, στην ανθρωπότητα και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να πάρουμε την άλλη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα. Με γνώρισες. Βέβαια, ο Θωμάς είναι. Ναι. Και εγώ χαίρομαι που έστω και μέσω της τηλεόρασης είχα την ευκαιρία να δω τον κύριο Ζέριγκα. Πιστεύω ότι τα είπαν όλα αυτά που ήθελα να πω για τον ίδιο. Ναι. Εκπέμπει φως, πραγματικά. Είναι ένας αυθεντικός καλλιτέχνης. Και πολύ θα ήθελα, έτσι το λέω στον αέρα, να τον γνωρίσω και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να το κάνω. 1η με 13 Απριλίου ο χώρος είναι ανοιχτός για όλους τους φίλους μας και όλους όσους μας ακούνε. Και εσύ βεβαίως είσαι καλεσμένος. Θα είμαι εκεί. Και η γνωριμία με έναν τέτοιον άνθρωπο όπως είναι ο Γιώργος ο Ζέριγκας σίγουρα θα είναι επικοδομητική όχι μόνο για την ημέρα και για την περίοδο της έκθεσης αλλά για όλη την επόμενη ζωή μας. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα και πιστεύω ότι θα έχουμε να ανταλλάξουμε κάποιες σημαντικές απόψεις κυρίως για αυτά που είπε για τα πολιτιστικά της Ολυμπιάδας, τα οποία με πονάνε και εμένα πολύ και το ξέρεις. Ναι, γιατί και ο φίλος μας που ακούει είναι εκπαιδευτικός και έχει έτσι περάσει μεγάλη... Παρόμοιες καταστάσεις Ναι. Όμως, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ο χρόνος μας τελείωσε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ότι η επόμενη εκπομπή που ακολουθεί ζωντανά έχει έρθει ο γιατρός μας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία εδώ και παρουσίαση.
Θα είμαστε όλοι στην έκθεση εκεί και εύχομαι πολύ σύντομα να είμαστε πάλι εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και εγώ να περάσω να ευχαριστήσω τους σημερινούς τηλεθεατές και να τους αφιερώσω ένα ποίημα το οποίο έχει σχέση λίγο πολύ με αυτά που λέγαμε πριν, αλλά και όχι μόνο, που έχει τίτλο «Τα δανεικά». Θα ήθελα λίγο, Ελισάβετ, την... και λέω «Αφιψηλού και εκ του ασφαλούς πολλά τραγούδια λες. Όταν όμως εμβαθύνεις, αν αυτό είναι εφικτό, με μαύρο δάκρυ κλαις. Νομίζεις πως η ζωή είναι μια νέα αφελής και όταν πια θα γεράσει, αθόρυβα θα προσπεράσει. Είναι όμως μια μέγερα, με γερό μνημονικό. Μια μέρα, να είσαι σίγουρος, πίσω γυρνά το δανεικό». Αυτό ισχύει για όλους μας. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις σκέψεις μας, στα λόγια μας, στις κινήσεις μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για τη σημερινή μας έτσι κουβεντούλα. Από την επόμενη Παρασκευή η ώρα θα είναι 6 με 8, όπως ήταν πάντοτε, εξαίρεση η σημερινή μέρα που ήταν μία ώρα μόνο. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ και όπως πάντα να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να προχωράτε πάντα δυνατή. Χρόνια πολλά αύριο στους Βαγγέλιδες και στις Βαγγελίες. Παράληψή μου από την αρχή, το λέω τώρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Γεια σας. Το χαμόγελο στη σκέψη του Ιάκυνθου. Η ποιητική συλλογή με πλούσια εικονογράφηση της Γεωργίας Αναστασίου από τις εκδόσεις Δημιουργία.